Θα πέσει. Ναι, όπως πάνε τα πράγματα, χτυπάω ξύλο, θα πέσει. Και άμα πέσει, μετά δύσκολο να ξανανεύει. Άμα πέσει, θα με ξαναδείς. Τι εννοείς, τέλος. Βέβαια, θα πεθάνω. Εύχομαι να μην γίνει αυτό το Skype, αλλά άμα πέσει η Καλαμάτα, να μιλήσουμε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή στην εκπομπή ζωντανά. Ναι, ναι. Να βγούμε στον θα αέρα. Κάνουμε Skype, ρε φίλε, ναι. Οκ. Okay. Θα γίνει αυτό. Αν πέσει, δεν θα πέσει. Συγγνώμη. Εγώ πιστεύω δεν θα πέσει. Αν είναι να πέσει Κυριακή, δεν θα πέσει. Κυριακή. Ωραία. Θα κάνουμε σύνδεση με το στούντιο και θα βγούμε ζωντανά εγώ από εδώ και σε από το στούντιο. Ωραία, να μην γίνει αυτό. Καλά, δεν το θέλω. Να μην γίνει. Μη συμβεί γιατί σου είπα. Εγώ τελείωσα. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φίλε, μια εβδομάδα πέρασε ακριβώς λιγότερο αυτό που λέγαμε ότι δεν θα γίνει και αυτό που δεν πίστευες έγινε. Ναι, δυστυχώς αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Και έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά, με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη στιγμή. Να πούμε εμείς ότι συνδεθήκαμε με τον Σύριο του Τύρι, τον Γεωργούτζο, που κάνει την εκπομπή. Η κατάστασή σου live στο Best, δεν είσαι καθόλου καλά. Σε βλέπω. 7-0 ρε. 7-0 η Καλαμάτα ρε. Και λέγαμε για το Σαββίδι ρε. Και λέγαμε για τον ΠΑΟΚ και 7-0 από τη Σπάρτη. Δεν είναι δυνατόν. Τι θα κάνεις τώρα? Θα πεθάνω, τόπα. Άσε μας ρε Σωτήρη. Θα πεθάνω, τόπα. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν. Ντροπή ρε Γρηγόρη, ντροπή ρε φίλε. Ξεφτυλίσαν τη μαύρη θύελα ρε φίλε, την ξεφτυλίσαν εντελώς. Ο κόσμος τι λέει στην Καλαμάτα? Ο κόσμος στην Καλαμάτα, Γρηγόρη, του λέει να σηκωθεί να φύγει. Έβγαλε μια ανακοίνωση το μεσημέρι ότι θα φύγει. Θα φύγει. Πότε θα φύγει δεν λέει όμως. Μιλάμε για τον πρόεδρο. Αυτό που κάνει τον πρόεδρο, ναι. Τώρα η εκπομπή σου δεν θα έχει και λόγο ύπαρξης τώρα. Τώρα θα έχει λόγο ύπαρξης. Τώρα τα γατάκια θα εξαφανιστούν όλα. Όλα τα γατάκια θα εξαφανιστούν, τώρα θα πληρώσουν. Το σταυρό του μαρτυρίου θα το σηκώσουν αυτοί πλέον, όχι εγώ. Αυτοί στην πυρά στη Σταύρωση όλοι τους. Όλοι τους. Κατάλαβες. Εδώ θα δεις τη μεγάλη εβδομάδα που έρχεται. Που ακολουθεί. Τώρα θα τα δεις όλα. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. 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 Θα γίνουν φοβερά πράγματα φίλε Γρηγόρη. Πάρα πολλά. Φίλε Σωτήρη, τι να γίνει τώρα. Έπεσε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε εδώ. Να φύγει, να πάει στο καλό. Να φύγει αυτός ο άνθρωπος που ξεξύλισε την Καλαμάτα. Η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία της εθνικής κατηγορίας. Το 7-0. Ποτέ δεν είχε φάει 7-0 η Καλαμάτα. Ποτέ. Τώρα, ποτέ. Λες και ήταν σαν αστείο. Εμ δεν θέλαμε να χάσει. Εμ έχασε και με τη μεγαλύτερη ήττα. Έπαθε και τη μεγαλύτερη ήττα. Ναι, ναι. Και έχασε και η Χαλκίδα και η Ερμιονίδα. Εάν νίκαγε θα μπορούσε να μείνει η κατηγορία τις επόμενες δύο αγωνιστικές. Αυτό έγινε. Σωτήρη, τώρα ξέρεις τι φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα σου πούνε ότι η εκπομπή σου, το ξαναλέω, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Θα πρέπει να φύγεις από την Καλαμάτα. Θα φύγω, στο είπα. Όχι επειδή δεν έχει λόγο ύπαρξης. Θα φύγω γιατί δεν μπορώ να πιω το πικρό ποτήρι του χρόνου το τοπικό. Ούτε ένα γκολ. 7-0 ξεφτύλες όλοι τους. Παίχτες γατάκια. Παίχτες λίγοι. Λίγοι ελάχιστοι ξεφτυλίσαν την ομάδα. Ντροπή και πάλι ντροπή. Να σου πω, είχες πάει στη Σπάρτη, τον είδες τον αγώνα? Όχι, δεν πήγα. Τι να πάω να πάρω το μικρό ποτήρι, τι να πάω να δω. Να πάω να δω 7 γκολ και να περιγράφω εγώ τον αγώνα 7-0. Δεν το έχω δει αυτό ποτέ στη ζωή μου. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Τι αμαρτίες έχω και τα πληρώνω αυτά, πες μου. Σήμερα τι θα πεις εκεί στην εκπομπή που είσαι τώρα, τι θα πεις, τι έχεις να πεις? Αυτό που σου είπα. Να φύγουνε με πυράβλους Πούτιν και Κρούς και Πέρσινγκ που λέγανε παλιά. Να σκάσουν ως ατομική βόμβα και να εξαφανιστούν από την πόλη της Καλαμάτας. Παίκτες, προπονητές, προέδροι, όλα τα γατάκια μαζί. Όλα. Θα ρίξω βουτιά στη θάλασσα, έτσι θα εξαγνιστώ. Έτσι θα γλιτώσω, έτσι θα γλιτώσω. Εκτός και φύγει πραγματικά αυτός που κάνει τον πρόεδρο στη μαύρη θύελα. Γιατί τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Γιατί δεν πας να βρεις έναν άνθρωπο πρόεδρο που σε ψήφισε? Θα την πάρω εγώ! Αφού θα την πάρω εγώ την ομάδα, ναι, εγώ θα την πάρω! Μα αφού έχει 40 ευρώ, ρε Σωτήρη, μόνο. Με τα 40 ευρώ και με την αγάπη του κόσμου, με την αγάπη του λαού της Μαύρης Θύελλας, θα την πάρω εγώ! Θα την πάρω εγώ και θα την πάω στη Σούπερ Λίγκα! Γιατί δεν πας να συναντήσεις κάποιον πρόεδρο που αγαπάς να του πεις να την πάρει? Θα πω στον ξαδερφό μου στην Αμερική, που είναι κολλητό του πρόεδρου της Manchester United. Του Γκλέιντερ, θα του πω να πάρει την ομάδα. Του Άβη, είχαμε πάει μαζί πέρσι, είχαμε δει Μάντσεστερ Ολυμπιακός.
είναι συμμαθητής του και φίλος του κολλητός. Να είπα και τον Άδη, τον πρόεδρο της Μάντσεστερ, τον μεγαλομέτωχο. Πάρε τη μαύρη βίαιρα, του λέω ότι είχαμε πάει. Το Άνφιλ μου λέει δεν μπορώ στο τύρι. Έχω δύο ομάδες. Αχ, τη μικρή τη Μάντσεστερ και κράτα τη μεγάλη. Τη μαύρη βίαιρα, του είπα. Και γέλαγε. Θα την πάρει, θα δει του χρόνου την Καλαμάτα και στον Παρά το καλοκαίρι. Και πώς θα είναι πάρει ο Άδη. Blazer, τη Manchester United, πώς την Καλαμάτα, θα φύγει τη Manchester και θα πάει τη Μαύρη Βίαιρα. Πώς είναι στα... Το Champions League να το πάρει κιόλα. Μιλάς αγγλικά. Μιλάω, you want to buy Μαύρη Βίαιρα, του λέω. You want, she is very good team, του λέω. Very good, big. Big, ναι, very big. Τι very big, αφού πέσαμε στα χωριά, πέσαμε. Ποιο very big και... Very, very, very beautiful, very strong team. Μαύρη Βίαιρα, του είπα. Θα την πάρω, μου είπε ο Άδη, θα την πάρω. Μήπως κατάλαβε μαυροφάσουλα, βρε, black bean. Όχι, Μαύρη Βίαιρα, του το είπα, του τις αφρογραφίες, τα πάντα. Η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, η μοναδική ομάδα που έχει εκτός έδρα 45.000 κόσμο μετακίνηση με τον Ίκαρο στη Νέα Φιλαδέλφια, στον Παράζα Νόβου, στην Ανθαρκική. Ο Σταύρος ο Πετρακόπουλος στη ΣΕΡΤΡΙΑ είπε ότι ήταν η μεγαλύτερη εκτός έδρα μετακίνηση οπαδών στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν τη βγάλεις τη βραδιά, εσύ μη φοβάσαι τίποτα. Θα τη βγάλω, θα δούμε. Να σου πω, αν μας ακούει κάποιος τώρα και θέλει να βάλει λεφτά να πάρει την Καλαμάτα, θέλω να μου πεις με μικρούς υπολογισμούς πόσα λεφτά χρειάζονται. Πες ότι μας ακούει. Εφόσον αυτός που κάνει τον πρόεδρο σηκωθεί και φύγει, ναι, χρειάζεται η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή, δεν θέλει τίποτα. Με 150.000 ανεβαίνει στη Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική πάλι, με 250 του χρόνου στη Β' και με 300 από τη Β' πάει στην Α'. Και με 2 εκατομμύρια παίρνει το Champions League. Με 2 εκατομμύρια παίρνει το Champions League και με 3 το διπυρωτικό. Μαζί με την Boca Juniors. Και ποιους 3-4 παίκτες θέλουμε τώρα να πάρουμε για την Καλαμάτα. 4 παίκτες για τη Μαύρη Βίαιρα, θέλω μεγάλους παίκτες. Ποιους? Πολύ μεγάλους παίκτες. Ποιους, πες 4 ονόματα. Θα ήθελα τον Τζόρε από το Θρύλο να έρθει στην Καλαμάτα, τώρα που είναι και λίγο βετεράνος. Θα ήθελα τον Παπασταθόπουλο τον Σοκράτη, που παίζει στη Ντόρτμουντ. Εντάξει, αυτό το βλέπω εύκολο. Τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο που είναι λίγο μεγάλος και αλλά μπορεί να παίξει τη Μαύρη Βίαιρα. Ρε Σωτήρη, πώς θα αφήσει ο Παπασταθόπουλος στην Ντόρτμουντ που παίρνει 3 εκατομμύρια. Ναι, Καλαμαντιανός είναι. Να αφήσει να βοηθήσει τη Μαύρη Βίαιρα, εγώ γιατί να δω δηλαδή αυτή τη στιγμή. Δεν... Ο Παπασταθόπουλος θα δει όλοι να βοηθήσουν. Να κάνουν να την Καλαμάτα να ανέβει όλοι με σύνη. Ο Φωτάκης, ο Γιώργος, όλοι θα ήθελαν να παίξουν μπάλα στην Καλαμάτα. Το μόνο μπορεί να κάνει. Καλατζής, πώς ήταν ο Γαλανόπουλος, πώς ήταν όλοι. Το μόνο μπορεί να κάνει ο Παπασταθόπουλος είναι να παίζει την Κυριακή με την Ντόρτμουντ και να έρχεται Τετάρτη να παίζει με την Καλαμάτα. Δεν έχει άλλη. Αγαπάς τη Μαύρη Βίαιρα, απόδειξη, φίλε. Στα λόγια όλοι αγαπάμε. Αγαπάς τη Μαύρη Βίαιρα, απόδειξη. Έλα κάτω τώρα. Ρίξε απλά, δώσε λεφτά. Δώσε 100 χιλιάρικα, έστω, 150, δώσε κάτι. Πήρες απόφαση να φύγεις από την Καλαμάτα. Τελείωσε αυτό, φεύγονται, δεν το πικρό ποτήρι, δεν το πίνω. Έτσι κι αλλιώς ο κύκλος μου είχε τελειώσει. Να σου πω όμως κάτι, ρε φίλε. Ναι. Και η Γιουβέντους έπαιξε από την πρώτη εθνική στη Γάμα, από το σκάνδαλο και η Φιωρεντίνα. Αλλά ο Ντελπιέρο έμεινε και βοήθησε. Εσύ γιατί θα φύγεις. Μη μου κάνεις μαθήματα, Μαύρη Βίαιρα, σε μένα. Δεν έχουμε μαθήματα από κανέναν εγώ. Έχω χτίσει αίμα 10 χρόνια. Έχω χτίσει αίμα. Εγώ έχω πεθάνει για τη Μαύρη Βίαιρα. Με έχουν βρήσει, με έχουν προφυλακίσει. Ήμουνα στις επάλξεις. Πολέμησα με θεούς και δαίμονες. Τώρα θα βοηθήσω αλλιώς όμως. Ωραία. Μαθήματα, κύριε Αρναούτογλου. Θύελο προσύνης, όχι σε μένα. Πώς θα βοηθήσετε άμα φύγετε όλοι από εκεί. Εγώ θα βοηθήσω με τον τρόπο μου. Πώς. Σου εξήγησα. Θα βρω επιχειρηματίες να πάρουν την ομάδα και θα την προβάλλω στα πέρατα της γης από εκεί που θα είμαι πλέον. Και εμείς, κύριε Αρναούτογλου, σήμερα κλαίμε όλοι μας. Κλαίμε γιατί είμαστε μεσίνοι, είμαστε 700.000 μεσίνοι στη γη. 700.000 και πάει να μας κάνει ένα γατάκι τώρα να ντρεπόμαστε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο. Σωτήρη, πόση ώρα θα μιλάς έτσι τώρα σήμερα το βράδυ? Μέχρι τις 3 το πρωί θα είμαστε εδώ. Μάλιστα. Και με τραγούδι εισαγωγή ξεκινήσαμε τη Χρήσπα. Που λέει 1, 2, 3, 4, δεν είναι το 4, είναι το 5, είναι το 7. Το 7. Το 7 και 7 φάγαμε κι εμείς. Είναι η ντροπή, η ξεφτύλα, η απαξίωση. Αυτό είναι που μας κάνει πάνω απ' όλα να θέλουμε να φύγει. Φύγε! Φύγε να σωθεί η Μαύρη Βίαιρα, να σωθεί η Ελλάδα, να σωθείς κι εσύ, ανθρωπάκο μου. Φύγε! Πιστεύεις ότι αυτοί θέλανε να χάσουν 7-0 τώρα, ρε Σωτήρη? Θέλανε, ρε. Παίξαν στα γατάκια. Θέλανε και στα φάγανε. Μετά το 1-0, όπως και με τη Σπάρτη, με τη Χαλκίδα. Μετά το 1-0 κάτσανε σαν κόλτες! Σαν
Κωστόπουλα και φάγανε 4 και 7 γκολ. Έχασε 11, ήταν αυτοί 11 και τη Σπάρτη. Γιατί να φάνε 7 γκολ, ε! Για πες μου! Και πώς να τρώγανε? 1, 2, 3 το πολύ, 2. Γιατί άμα τρώγανε 2, δεν απέφτανε. Δεν θα ρίξει φτύλα όμως. Διπλή ξεφτύλα. Και υποβασμός και φτάρα. Η Ντέμι πού είναι? Εδώ δίπλα. Για να τη δω λίγο να έρθει εκεί κοντά να τη δω. Έλα τον Ντέμι, να σε δει λίγο ο Γρηγόρης. Νάτι. Γεια σου Ντέμι. Λίγο πιο ψηλά, Ντέμι, λίγο πιο ψηλά. Λίγο όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έλα πιο αριστερά. Λάκια. Έλα πιο αριστερά, ρε Ντέμι, να σε δω. Έλα πιο αριστερά, πιο αριστερά. Προς το... Ρε Ντέμι, από την άλλη πας, από τη Σωτήρη πήγαινε. Ήρθε, ήρθε. Πιάστε την αγκαλιά, ρε Σωτήρη, εκεί. Κούκλα. Να σου πω, έχει γίνει. Ποιο από εκεί, από εκεί. Σήμερα μου έστω τη ζωή, Ντέμι, να ξέρεις. Μου είσαι τη ζωή σήμερα. Γιατί σε φίλησε? Όχι, έτσι θα είχα πεθάνει με είχε φίλησει. Λοιπόν, θα είχα εκστασιαστεί. Πήγα να πηδήξω στη θάλασσα και με κράτησε να μην πηδήξω μέσα. Ντέμι, τι θα κάνουμε τώρα με τον Σωτήρη, πώς θα τα βγάλεις πέρα εκεί που είναι έτσι στεναχωρημένος? Δεν τον αφήνω να πεθάνει πάντως. Δεν τον αφήνω να πεθάνει. Μόνο που σου μιλάει έτσι, ρε Σωτήρη, πού να πεθάνεις εσύ? Δεν πεθαίνω με την Ντέμι, δίπλα μου δεν πεθαίνω ποτέ. Γι' αυτή τα έχω κάνει όλα. Όλα. Εγώ απορώ γιατί δεν είσαστε ζευγάρι μαζί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί? Έχει δεσμό. Είμαστε εκ διαμέτρου. Δεν γίνεται. Είναι πολύ ήρεμο. Είναι πολύ ήρεμο την Ντέμι. Εντάξει, Ντέμι, μου σε ευχαριστώ πολύ. Σωτήρη, υπάρχει κάποιο σύνθημα που φώναζαν οι οπαδοί της Καλαμάτας? Μαύρη ολέ, 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 ολέ. Μαύρη ολέ, ολέ, ολέ. Αυτό είναι το σύνθημα. Μαύρη, μαύρη φύελα από εκεί. Σωτήρη, ό,τι χρειαστείς πάρε και την Ντέμι και ελάτε από εδώ όποτε θες. Και αν βρεθεί πρόεδρος και είσαι χαρούμενος, πάρε με τηλέφωνο να ξανακάνουμε link να τα πούμε. Εντάξει, εντάξει, Γρηγόρη μου. Γεια σου, Σωτήρη. Ευχαριστούμε και εμείς για την αγάπη προς την Καλαμάτα και τη βοήθειά σου προς την ομάδα και προς όλο τον κόσμο. Εγώ δεν έκανα τίποτα, Σωτήρη. Τίποτα. Να είσαι καλά. Τίποτα. Να είσαι καλά, γεια σας. Να είσαι καλά. Γεια σας, συνεχίσουμε, παιδιά.